Γεια σας. Μια μικρή αναφορά σήμερα σε ένα βιβλίο που μου άρεσε πολύ. Είναι νέα κυκλοφορία από τις εκδόσεις Πόλης, της Τατιάνα Κίρχοφ, η οποία είναι ψυχολόγος. Και ο τίτλος του βιβλίου είναι «Ιστορίες που δεν είπα ή είπα στον ψυχολόγο μου». Το βιβλίο είναι 11 μικρές αυτοτελείς ιστορίες που αναφέρονται στα προβλήματα του σήμερα και κυρίως στις δύσκολες αποφάσεις που έχει να πάρει ο άνθρωπος, στις φοβίες, στο μονόλογο ενός μοναχικού ανθρώπου, στα σύνδρομα που μας φορτώνουν οι γονείς μας. Οι φόβοι είναι εμφανείς. Κυρίως μιλάει για ιστορίες που λένε οι άνθρωποι στον ψυχολόγο, στην ψυχολόγο ή και καμιά φορά για ιστορίες που αποσιωπούν και δεν αναφέρουν καν. Ουσιαστικά μιλάει για το σημερινό κόσμο και αυτό και ο φόντος του βιβλίου αυτός είναι, όπου παρουσιάζονται άνθρωποι που μιλούν, που έχουν την ευχέρεια, που εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους και άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στην σιωπή. Το βιβλίο διαβάζεται πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ ευχάριστα και η συγγραφέας εδώ δεν φορτώνει τον αναγνώστη με τα προβλήματα των ηρώων της, αλλά απέναντίας αφήνει την υπαινεκτικότητα και την ευχέρεια που έχει ο κάθε αναγνώστης να μπορέσει να χαρεί την ανάγνωση του βιβλίου. Ας μην ξεχνάμε ότι η σημαντική στιγμή της συνάντησης του αναγνώστη με ένα καλό βιβλίο είναι αυτή η μαγική στιγμή στην οποία αναγνωρίζει δικά του συναισθήματα, δικούς του ανθρώπους και που του λύνει και καμιά φορά κάποιες σκέψεις του που τον παγίδεψαν, που πιθανόν να τον βύθισαν στα τάρταρα τα ψυχικά και τα συναισθηματικά. Και νομίζω ότι έχουμε ανάγκη από τέτοιου είδους βιβλία. Το βιβλίο δεν έχει καμία μα καμία σχέση με την αυτοβοήθεια. Ο τίτλος, αν και είναι μακροσκελής, παρόλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, θεωρώ ότι είναι πολύ πετυχημένος. Και σας το προτείνω και θα χαρείτε οπωσδήποτε την ανάγνωση όπως το χάρηκα και εγώ. Καλό τάξιδο και ευχόμαστε στη συγγραφέα με το καλό όταν εκείνη κρίνει να έχουμε και τη χαρά ενός δεύτερου βιβλίου, γιατί θεωρώ ότι έχει συγγραφική πένα.